υπήρχε μανία για τη στάση αλλά και τις προτάσεις Θεανός Βρέτζου προς τον Υπουργό Τουρισμού για την ανάπτυξη του τουρισμού υπαίθρου, είναι ο κλάδος ο οποίος, όπως υποστηρίζει, επιχειρείται η κατάργηση της μικρής κλίμακας επιχειρήσεων και μαζί με αυτή όλη η φιλοσοφία ενός μοντέλου τουρισμού που στηρίζεται στον πολιτισμό και στη φιλοξενία. Τον ήρθε στα χέρια μας μία επιστολή που είχε στείλει στην κυρία Κουντουρά 15 μέρες πριν, στην οποία ζήταγε την αύξηση των κλινών στο θεσμικό πλαίσιο του τουρισμού υπαίθρου από 40 σε 80. Ζητάει να καταργήσει τους όρους που έχουμε καταλήξει μετά από τόσες διαβουλεύσεις. Ζητάει αλλαγές και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνει. Δηλαδή αυτό είναι σαν να σαμποτάρει την ανάπτυξη ενός μοντέλου τουρισμού. Προσπαθεί να θάψει και να μην αναδείξει τις μικρές επιχειρήσεις του αγροτουριστικού τομέα, που αυτή είναι και η βάση σε αυτό το κλάδο του τουρισμού, γιατί αυτές οι μικρές επιχειρήσεις είναι που θα αναπτύξουν και θα παρουσιάσουν ένα διαφορετικό μοντέλο που αυτό έχει ανάγκη Κρήτη. Η διοίκηση της Ένωσης Τουρισμού Υπαίθρου Κρήτης στρέφει τα βέλη της εναντίον της κυρίας Βρέτζου και θέτει το ερώτημα αν πραγματικά εκφράζει την επίσημη πολιτική της περιφέρειας Κρήτης ή εξυπηρετεί το προσωπικό όραμα για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Δεν δρούμε μεμονωμένα, απαντάει η αντιπεριφερειάρχης. Η περιφέρεια Κρήτης λοιπόν όχι μόνο σαμποτάρει, απέναντίας αγκαλιάζει όλους μαζί, καταβάλουμε πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια για συνέργειες, για συνεργασίες. Κάποτε πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι δεν γίνεται να δρούμε μεμονωμένα. Μία ομαδούλα από εδώ, μία ομαδούλα από εκεί. Η αγωνία μας λοιπόν είναι σαν περιφέρεια, όλοι μαζί, γιατί μόνο όλοι μαζί θα μπορέσουμε να προβάλλουμε σωστά την Κρήτη προς τα έξω. Αν αφήσουμε τις πολιτικές που δημιουργούν καχυποψία ως προς τη σκοπιμότητά τους, είναι βέβαιο ότι αν υλοποιηθούν θα αποτελέσουν καταστροφή για όλη την ύπαιθρο της Ελλάδας. Το μήνυμα που στέλνουν οι αρμόδιοι προς κάθε κατεύθυνση. Δεν είναι το όραμά μας δηλαδή να φτιάξουμε ένα ιδιωτικό χωριό. Αυτό πιστεύετε ότι είναι το όραμα της κυρίας Βρέτζου? Δεν ξέρω ποιο είναι το όραμά της και γι' αυτό ζητάμε να πάρει επίσημα θέση περιφέρεια για να μας πει επιτέλους τι στάση θα κρατήσει σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα, τόσο κρίσιμο ζήτημα για την ανάπτυξη της συγκρότησης υπαίθρου. Το βασικό κομμάτι που λέμε 40 κλίνες, γιατί είναι όλες αυτές οι επιχειρήσεις, είναι οικογενειακές, έχουν ένα προσωπικό χαρακτήρα και μεταδίδουν την επαφή και την προσωπικότητα στον πελάτη, που αυτό είναι και το διαφορετικό σε αυτό το κομμάτι του τουρισμού. Εμάς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να προωθήσουμε τα κριτικά προϊόντα, την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό μας, την ενδοχώρα μας, μία σειρά από δραστηριότητες, τον περιπατητικό τουρισμό. Ο κλάδος προγραμματίζει συνάντηση με τον Μιχάλη Βαμιεδάκη, τον οποίο και θεωρούν το πλέον αρμόδιο για το χειρισμό του όλου θέματος, ώστε να υπάρξει ένα συγκρότηση της υπαίθρου μέσω πολιτικών που κινούνται στη σωστή και όχι, όπως λένε, στη λάθος κατεύθυνση.